Το αυτοκίνητό σας διαθέτει μια υπηρεσία δωρεάν κλήσης έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της προστασίας σας. Μόνο σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος η υπηρεσία ενεργοποιείται αυτόματα και σας συνδέει με το 112 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης για κινητές συσκευές στην Ευρώπη. Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Αυτή η πράσινη λιχνία σας δείχνει ότι το δίκτυο είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση ενεργοποίησης κάποιων διατάξεων ασφαλείας, όπως η αερόσακη, μια κλήση έκτακτης ανάγκης αποστέλλεται αυτόματα χωρίς κάποια ενέργεια από μέρους σας. Αυτή η προειδοποιητική λιχνία ανάβει για να σας δείξει ότι μια κλήση έχει γίνει αυτόματα. Στην περίπτωση που είστε μάρτυρες ενός ατυχήματος ή είστε το θύμα ενός όχι τόσο σοβαρού ατυχήματος, το οποίο δεν ανιχνεύεται από τους αισφυτήρες του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα. Με το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί όχι περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη 5 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Εφόσον ξεκινήσει η κλήση έκτακτης ανάγκης, το ενδεικτικό στον διακόπτη αναβοσβήνει. Στην περίπτωση που βρίσκεστε σε μια περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου, αυτή η ενδεικτική λιχνία παραμένει σβηστή. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να βρείτε μια περιοχή όπου το σύστημα μπορεί να εντοπίσει ένα δίκτυο. Κατά την εκτέλεση της κλήσης στο 112, δεδομένα όπως η τοποθεσία και ο χρόνος του ατυχήματος αποστέλλονται στο τηλεφωνικό κέντρο και συνδέεστε στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο του ατυχήματος. Εάν κάτι τέτοιο είναι ασφαλές, παραμένετε στο αυτοκίνητο για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Ο χειριστής θα είναι διαθέσιμος για την αποστολή της κατάλληλης υπηρεσίας. Λάβετε υπόψη ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης είναι ένα σύστημα ασφάλειας συνδεδεμένο με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να χρησιμοποιείτε με προσοχή. Σημειώστε ότι σε περίπτωση ακούσιου πατήματος του κουμπιού κλήσης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ακυρώσετε την κλήση πιέζοντας και πάλι παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που ο χειριστής δεν έχει απαντήσει την κλήση. Τέλος, αν αυτό το ενδεικτικό παραμένει κόκκινο για πάνω από 30 λεπτά, επικοινωνήστε με έναν συνεργάτη της Renault το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ελεγχθεί κάποια πιθανή βλάβη.